dame, dame, dame. Καλώς ήρθατε στο Πόλις Χαμάμ της Αθήνας. Είμαι πολύ χαρούμενος. Τι κάνουμε στο Χαμάμ, θέλω να μου πεις. Το Χαμάμ είναι μια ιεροτελεστία που προετοιμάζεις το πνεύμα, το σώμα σου, τα κύτταρά σου και τη διάθεσή σου να αφαιθεί σε έμπειρα άτομα, να σου τρίψουν το δέρμα. Δηλαδή, φεύγοντας από εδώ, αισθάνεσαι πραγματικά νεότερος τουλάχιστον 10 χρόνια. Αυτό το καιρό κάνω την ντουκάν που είναι μια δίαιτα που τρως μόνο πρωτεΐνη. Δεν τρώω ούτε λαχανικά, ούτε φρούτα. Και αυτό θα σου πω γιατί. Γιατί είναι μια εποχή που δεν ξέρουμε ποτέ τι γίνεται. Στον πλανήτη σημαίνουν διάφορες αρρώστιες. Μια να έχεις το ψυγείο στο σπίτι σου, τι έχει μέσα δηλαδή. Μπίζου. Δηλαδή έχει ας πούμε ένα πεπαλαιωμένο ψωμί, ένα πεπαλαιωμένο σολομό, ένα πεπαλαιωμένο τυρί. Πιο τρέζερο από αυτό δεν υπάρχει, πιο μίζω. Δεν πολύ μαγειρεύω, δηλαδή τυχαίνει να πάω να μαγειρέψω σε σπίτια φίλων που έχουν υπέροχη μεγάλη κουζίνα, γιατί ξέρεις το διαμέρισμά μου είναι πάρα πολύ μικρό. Έχω μάθει και είχα μεγαλώσει με μάγειρες χιλιάδες στο σπίτι, είχα μαγειρεί ολόκληρο όταν ήμουν στην Κηφισιά. Όλα αυτά ξεχάστηκαν δυστυχώς, γιατί ξέρεις από την άλλη μεριά. Έπεσα έξω που λένε, έπιασα πάτο. Καταρχήν όλο το σπίτι μου που έχω τώρα, το διαμέρισμα μάλλον, ήταν ένα από τα βεστιάρια μου. Ήταν αρκετά μεγάλο, ήταν 1400 τετραγωνικά. Από 1400 μένεις. Είσαι 110. Μεγάλη έκπτωση έχω κάνει, μεγάλη. Από όλα αυτά, γιατί ξέρουμε ότι είχε σοφέρ, είχες, πήγαινε κινιώσουνε και με Learjet, έχει τύχει. Δικό μου βεβαίως, τώρα πιο πολύ από πριν. Τώρα δεν έχω το δικό μου σοφέρι, έχω αυτόν τον ξένον. Όλοι με φιλοξενούν. Δηλαδή το καλοκαίρι είχα πάει ένα μήνα στην Κορσική, στο Ιλ ντε Καβαλό που είναι ένα μέρος φανταστικό, που είναι μόνο ιδιωτικές βίλες. Έμεινα εκεί πέρα 25 μέρες σε σπίτι φίλων μου. Το σκάφος ήταν μπροστά, το ελικόπτερο ήταν δίπλα. Δεν ήξερα τι να πρώτο διαλέξω. Να πάω από το σκάφο, να πάρω το ελικόπτερο. Στρες τρομερό. Βέβαια όλα αυτά τα διακομωδώ, γιατί ξέρεις, εγώ έχω ένα ζευγάρι πόδια που είναι φανταστικά, δηλαδή πιο πολύ αίσθηση κάνουν αυτά παρά ο έλικας του ελικοπτέρου. Να ξέρεις ότι οι συνεργάτες μου του εξωτερικού έχουν κάνει μήνυση στην ελληνική οικονομική υπηρεσία να τους εξηγήσει ακριβώς ποιος ήταν ο λόγος που μετά από τόσα χρόνια που και αυτοί εισέβραναν τα χρήματά του και εγώ πληρώνω τις εφορίες μου, τα οίκα μου, τα πάντα μου, πώς ξαφνικά έγινε να πέσουμε σε αυτό το φάσμα. Έρχονται εδώ μέσα από ό,τι μου λένε 11 η ώρα το βράδυ, ένα κλιμάκιο, μπαίνει μέσα στο χώρο. Ξαμολιούνται αυτοί, πηγαίνουν στις καμπίνες, κάνουν έναν έλεγχο και καλά μανιασμένοι. Τελικά λέω, αυτός ο χώρος εδώ ήταν 15 χρόνια κλειστός, γεμάτος διάφορα περιστέρια, βρώμιζε. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι που έχουν την επιχείρηση. Το φτιάχνουν, απασχολούν 30 άτομα προσωπικό και ξαφνικά θεωρούν ότι κάνουν την επένδυση για να τους κλέψουν. Οι ίδιοι άνθρωποι εδώ, οι οποίοι καταναλώνουν το νερό της ζωής τους, έχουν πει εδώ και 8 μήνες που δουλεύει να πάρουν το νερό το επαγγελματικό και δεν τους έχουν δώσει την άδεια ακόμη και πληρώνουν κανονικό νερό. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να το πληρώνουν, να κλείσουν την επιχείρηση, να τα δώσουν στον κύριο Τσίπρα και σε όλους αυτούς, να δω πού θα τους βάλει αυτούς τους εργαζόμενους. Έλληνες φίλοι υπήρχαν που φύγαν από κοντά σου? Νομίζω ότι με αποφεύγουν, αλλά δικαιολογημένα. Έχεις κάνει ποτέ κάμπινγκ? Φυσικά και έχω κάνει κάμπινγκ. Θέλω λοιπόν να μου πεις, σκηνή, πώς έμενες? Τι σκηνή, καλέ, που πήγα μια φορά να βάλω ένα σακάκι και είχα μέσα έναν, πώς το λένε, ένα σκορπιό και με δάγκωσε και έτρεχα για δύο μέρες, δεν μπορούσα και ούρλιαζα. Είχες εδώ, στη ντουζιέρα μαζί, τις σκηνές τουαλέτες. Δεν ήταν ντουζιέρα, είχα Evian spray νερά, αγάπη μου, που είχα πάρει μαζί μου. Σιγά να μην είμαι με την ντουζιέρα και εσύ. Φοβάσαι ότι υπάρχει περίπτωση να μείνεις χωρίς, ας πούμε, 5 ευρώ στην τσέπη σου? Ζω με πάρα πολύ λίγα χρήματα, πίστεψέ με. Έχω μεγάλη πρίκα όμως, έχω πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, έχω ρούχα, έχω κοσμήματα, έχω αξεσουάρ, τα οποία δεν χρειάζεται να αγοράσω κάτι άλλο. Δηλαδή και να είχα χρήματα, αν θα τα έδινα σε κάποιους φτωχούς, σε κάποιους συλλόγους, σε κάτι τέτοιο. Δεν θα τα έδινα για να πάρω κάτι ακριβό. Έχει χρειαστεί, έχει τύχει να μείνεις χωρίς λεφτά καθόλου? Και πίσω από τα πράγματά μου, βεβαίως, και πουλάω, ναι, σίγουρα. Και από ό,τι βλέπεις για ένα καλό γύρισμα με τον υδρότα μου το βγάζω. Έχω γίνει μουσκεμά. Τίποτα δεν βγαίνει στεγνός. Υδρώνεις πολύ. Και για την τηλεόραση, τι εκπομπή? Έχω 2-3 προτάσεις. Η μία είναι επικρατέστερη. Να κρίνω το styling. Είναι δηλαδή και στο όνομά της στον Αντένα? Όχι, όχι, αυτό μου το είπανε, να στο πω δηλαδή πραγματικά και πριν και μετά πάλι. Εγώ τους είπα, καταρχήν κάθε πρώτη του μήνα πρέπει να δίνω το παρόν στο τμήμα. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να φύγω για κάπου. Αυτό μέχρι να γίνει δίκη? Μέχρι να πάθω Αλτσχάιμερ, να μην θυμάμαι ποιο ότι πρέπει να πάω στο τμήμα και να με μπαγκλαρώσουν πάλι, να με πάνε σε καμία φυλακή.